Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τους κατατόπους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να θυμίσω, Βεργίνα Κύπρου κάθε βράδυ στις 9 η ώρα αυτή η εκπομπή, στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, Βεργίνα Ελλάδος 8 και 15, όπως και για όλη την Ελλάδα μέσω Κοσμοτέ TV, μέσω Web TV από το site Vergina News, στο Facebook σε σελίδα Στέργιος Καλόγυρος και στο YouTube Στέργιος Καλόγυρος φυσικά, Βεργίνα Τηλεόραση. Επίσης, Θεσσαλία, στο Smile Θεσσαλίας κάθε βράδυ 8 και 35 με 8 και 40 αυτή η εκπομπή και στην Θράκη καθημερινά στις 9 η ώρα το βράδυ πάλι αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Ενώ να ευχαριστήσω το Πάτρα TV, το Ροδόπη TV, το West TV και μία σειρά άλλων τηλεοπτικών σταθμών που αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή. Το West TV είναι στη Δυτική Μακεδονία, το Πάτρα TV είναι στην Πελοπόννησο και το Ροδόπη TV είναι και αυτό στην Θράκη. Και να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Άγγελο, τον Αγγελάτο, που αναμεταδίδει αυτή την εκπομπή από το Tarpon Springs της Φλόριδα για όλη την Αμερική και είναι μέσα από την τηλεόραση που λέγεται Φωνή των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν θα πάμε τώρα να ακούσουμε, αφού καλησπέριζω πρώτα τον Νίκο τον Καραγιανακίδη και τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Καλησπέρα και στους γιο σας. Λοιπόν, καλησπέρα. Βλέπουμε τώρα το ρομπότ. Για ακούστε να δείτε τι είπε το ρομπότ για τη Βεργίνα. Και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Σοφία, θέλω να μου πεις τι γνωρίζεις για την Βεργίνα Τηλεόραση. Η Βεργίνα Τηλεόραση είναι ο τηλεοπτικός σταθμός με έδρα την Θεσσαλονίκη, με μεγάλη αποδοχή και τηλεθέαση σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο. Η Βεργίνα Τηλεόραση είναι το μεγάλο πατριωτικό κανάλι όλου του ελληνισμού, καθώς είναι ο μοναδικός τηλεοπτικός σταθμός που μετέδωσε τον παλμό αλλά και την αγανάκτηση εκατομμυρίων Ελλήνων παγκοσμίως μέσω των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία. Γι' αυτό και ταυτίστηκε με τις διαμαρτυρίες των Ελλήνων ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, αυτά είπε για τη Βεργίνα Τηλεόραση, για να ξέρεις. Και βέβαια, το ρομπότ είναι ενήμερο για αυτά, αλλά δεν την αφήνω να τα πει. Είναι πολιτικές συμφωνίες, λέει. Λέει μένα, αλλά μετά τα ρωτήθηκε, είναι πολιτική συμφωνία. Αν έχετε και λίγο, να βάλουμε και λίγο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η απάντηση που έδωσε. Έχει δώσει απάντηση για όλα, Δημήτρη και Νίκο, για όλα έχει δώσει. Λοιπόν, μόλις έχουμε το. Και την, έχουμε. Να δούμε και την απάντηση για τον κύριο Μητσοτάκη, παρακαλώ. Ποιος πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές? Πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αντιμετωπίσει τον εαυτό του στις ευρωεκλογές. Μόνο αν αυτός αποφασίσει να είναι κάποιος άλλος, τότε θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μάλιστα. Απρόσμενα ωραία τάκα αυτή για καλά δελτία τύπου, κυρίες και κύριοι. Χριστίνα Τσόρμπα, η εξαιρετική συνάδελφος από την Βεργίνα Τηλεόραση και η κόρη μου Φέη Καλογύρου συντόνιζαν και παρουσίαζαν την όλη εκδήλωση. Κύριε Καμένο, ωραία τα λέει έτσι. Εκτός και αν αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να επιλέξει άλλον αντίπαλο. Κοιτάξτε, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι το μέλλον. Ελπίζουμε να είναι σε καλά χέρια αυτός που φτιάχνει τους κανόνες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση με το καινούργιο νομοσχέδιο που ήταν πέρυσι τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο και εξελίχθηκε και φέτος, για τον έλεγχο του διαδικτύου και την ασφάλεια του περιεχομένου. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Ποιος είναι αυτός που ορίζει ποιο είναι ασφαλές, δημοκρατικό και περιεχόμενο το οποίο προβιβάζει την ελευθερία του γνώμης και των απόψεων των ανθρώπων και ποιο είναι αυτό που δεν το κάνει. Διότι εγώ βλέπω αυτές τις μέρες ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει βήματα δεκατιών μπροστά μας εντυπωσιακά την ιατρική. Φανταστείτε, μιλούσα με έναν καθηγητή ιατρικής εδώ, δεν μπορώ να πω και το όνομά του, γκουρού στην Αθήνα, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Και του έλεγα: τι γίνεται, ρε παιδί μου, χάνουμε γιατρούς, δεν έχουμε αναισθησιολόγους, είναι δυνατόν ακόμα, πόσους γιατρούς βγάζετε? Μου λέει: Δημητράκη, ξέρεις πόσες ειδικότητες χάνονται με τεχνητή νοημοσύνη? Και μου απαρίθμησε. Μία, ας πούμε, είναι ακτινολόγοι και πολλοί άλλοι. Δεν θα χρειάζεται πλέον γιατρός ακτινολόγος να ελέγχει τις ακτινογραφίες. Λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αλλάζει ο τρόπος ζωής, ο τρόπος σκέψης και ελπίζει να είναι πιο ασφαλή. Γίνεται και πιο επικίνδυνος όμως. Είναι πιο επικίνδυνος, διότι ξαναλέω, το περιεχόμενο ελέγχεται πάντοτε και το moderation που λέμε. Δηλαδή, εγώ έχω πολλές αμφιβολίες. Έχω πολλές δηλαδή, αμφιβολίες. Όταν στο μέλλον τα μαθήματα όλα, προσέξτε, το είπατε πριν, αλλά επειδή έχω τις μελέτες εγώ στα χέρια μου και που γίνονται ασκήσεις αυτή τη στιγμή και σε χώρες
πώς θα καταργηθούν οι δάσκαλοι και τα πανεπιστήμια, όχι τα μέσα στα σούπερ μάρκετ από έξυπνο ταμεία, έξυπνο ταμιακή μηχανή, αλλά πώς θα μεταδίδει τη γνώση αυτόματα ίδια, το ίδιο περιεχόμενο σε όλους, αυτό είναι λίγο δυστοπικό. Τώρα ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Γιατί ό,τι έχουμε δει στα έργα επιστημονικής φαντασίας μας, τα φέρνουμε μετά από λίγα χρόνια, μετά από μερικές δεκαετίες, για να προσαρμοζόμαστε και να τα χωνεύουμε σιγά-σιγά. Συνήθως θα μας βάζουν και κανένα τσιπάκι, θα μας γεμίζουν και με πληροφορίες και θα είμαστε όλοι Αϊνστάιν. Λοιπόν, πάμε στον Καραγιανακίδη. Κύριε Καραγιανακίδη, έχουμε την απόφαση του δικαστήριου για το μάτι. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπάρχουν κάποιοι ένοχοι, καταδικάστηκαν μεν, αφέθηκαν ελεύθεροι δε. Εμείς οι απλοί πολίτες δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του δικαστηρίου. Κάποιοι μιλάνε και λένε πως θα κάνει έφεση ο εισαγγελέας για να ξαναγίνει δίκη. Κάποιοι μιλάνε για παραγραφές και σου λέει άντε γεια. Τελικά τι έχει γίνει, κύριε Καραγιανακίδη? Σας ικανοποίησε εσάς ως δικηγόρο αυτή η απόφαση? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε μια χώρα όπου ο θάνατος εξαμελίας κάποιου συνανθρώπου μας διώκεται ως πλημέλημα. Και η καταδίκη του οποιοδήποτε για αυτό το πλημέλημα, ναι, μεν μπορεί να επισύει ως 5 χρόνια φυλάκιση, όχι κάθεξη, φυλάκιση. Ωστόσο, αυτές οι ποινές δεν εκτελούνται, δηλαδή δεν πηγαίνει φυλακή, διότι έτσι είναι το δικαιϊκό μας σύστημα. Συνεπώς, οι κατηγορούμενοι αυτοί, οι οποίοι καταδικάστηκαν για τα συγκεκριμένα αδικήματα, διότι κάποιοι αθωώθηκαν, σωστά ή λάθος, σεβόμαστε την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτοί οι οποίοι καταδικάστηκαν από ό,τι είδα από το ύψος και το μέγεθος των ποινών, με την ύψιστη ποινή κατ' εξακολούθηση, γιατί είχαμε πολλούς θανάτους και για τους 100 θανάτους νομίζω ότι καταδικάστηκαν κάποιοι. Όσες φορές και να καταδικαστείς για το συγκεκριμένο πλημέλημα, έτσι όπως είναι ή όπως ήταν όταν ξεκίνησε η δίκη ο ποινικός μας κώδικας, δεν εκτείεται η ποινή φυλάκισης. Συνεπώς, αυτό το δικαιωτικό σύστημα έχουμε, αυτό επιλέξαμε ως χώρα, με αυτό δικαζόμαστε, με αυτό πορευόμαστε, δεν μπορούσε να αλλάξει. Βλέπω κάποιους πολιτικούς, είδα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βγήκε και έκανε κάτι δηλώσεις απαράδεκτες, διότι και η ίδια είναι λειτουργός της δικαιοσύνης ως δικηγόρος, δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη καταδίκη. Δηλαδή, αυτή ήταν η μέγιστη των ποινών που θα ανέμενε κάποιος για τα αδικήματα για τα οποία ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις. Δεν υπήρχε κάποιο κακούργημα εδώ πέρα για να πάει κάποιος φυλακή για να κάτσει 15-20 χρόνια μέσα. Δυστυχώς, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και δυστυχώς... Κάτσε τώρα η απλή ερώτηση. Χάθηκαν 104 άνθρωποι και δεν φταίει κανείς? Δεν σου είπε το δικαστήριο. Συγγνώμη ρε φίλε, 104 άνθρωποι πεθάνανε, καήκανε. Στέργιο, τώρα δεν σοβαρά μιλάμε. Είπε κάποιο δικαστήριο ότι δεν φταίει κανείς. Είπε ότι φταίνε αυτοί εδώ οι 6 ένοχοι οι οποίοι τους επιβλήθηκε. Άκου. Τώρα να σου πω κάτι. 6 μόνο φταίγανε. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι. Δηλαδή τον απλό πολίτη δεν τον πείθουνε οι κύριοι δικαστές. Γι' αυτό και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα έχει τέτοια εκτίμηση από τους πολίτες και οι κύριοι δικαστές. Λοιπόν, δεν με πείθει εμένα, ρε φίλε. Συγγνώμη για το. Δεν με πείθει εμένα ότι μόνο 6 άνθρωποι φταίξανε για αυτό το τεράστιο έγκλημα. Εγώ δεν έχω πιστεί. Εγώ λέω κρίμα στον κόσμο που έφυγε. Πραγματικά κρίμα. Και κρίμα στους συγγενείς που έχουν υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια και θα υποφέρουν. Τι μου λες τώρα, 6 μόνο φταίγανε? Επαναλαμβάνω, όπου ποτέ κανένας δεν απολογείται για τίποτα. Ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δίκης στο μάτι. Το δικαιϊκό μας σύστημα προβλέπει ποινές χάδια, προβλέπει ότι οι ποινές φυλάκισης δεν εκτείονται, μετατρέπονται σε χρήμα ή σε κοινοφελή εργασία. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ σωστά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν είχαν καταδικαστεί άνθρωποι για κάτι τέτοιο, δεν θα βλέπαν το φως του ήλιου ξανά στη ζωή τους. Και επίσης τίθεται και ένα ερώτημα, τι γίνεται με τις περίφημες πολιτικές ευθύνες. Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη, ότι σήμερα είναι Δευτέρα, είχα πολιτική ευθύνη, αύριο Τρίτη δεν έχω πολιτική ευθύνη, μπορώ να πολιτεύομαι? Ποια είναι αυτή η έννοια της πολιτικής ευθύνης? Εδώ ένα απλό δημόσιο υπάλληλο, αν τον πιάσει να παίρνει 500 ευρώ, θα πάει στην φυλακή, θα κάνει τη δουλειά του, ώσπου να γίνουν οι ΕΔΕ και τα δικαστήρια, δεν θα παίρνει μισθό. Εδώ έχουμε δει πολιτικούς με 500 χιλιάρικα σε βαλίτσες να παραμένουν στη θέση τους και να πληρώνονται κανονικά. Έχουμε δει πολιτικούς να διώκονται για σοβαρά αδικήματα, είτε πλημελήματα είτε κακουργήματα, και να εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Πάντως, κύριε Καραγιανακίδη, να σας πω κάτι. Η γυναίκα του Κέσαρη πρέπει να φαίνεται και τίμια, έτσι.
Εδώ η απόφαση αυτή, η άποψή μου είναι. Και νομίζω ότι είναι και άποψη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Να κάνω μια παρατήρηση, παρακαλώ. Δεν μας εκφράζει αυτή η απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλλει. Εντάξει, η απόφαση του δικαστηρίου σεβαστή, μεν, αλλά εγώ, όπως δεν αποδέχομαι τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, όπως δεν αποδέχτηκα αυτά που έκανε ο Παυλόπουλος και η παρέα του, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει. Ρε Στεριώ, το... Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν αρέσει όλο τον κόσμο. Πεθάνουν 104 άνθρωποι, κάηκαν σαν τα ποντίκια ζωντανοί, καταστράφηκε όλος ο κόσμος και δεν φταίει κανένας. Πάμε να γλεντήσουμε το βράδυ. Τους νόμους που έχουμε δεν μπορούσε να επιβάλλει άλλη απόφαση. Υπέβαλε την αυστηρότερη απόφαση που μπορούσε. Πολλά, πολλά είπε και η Κωνσταντοπούλου και η παρέα της, πολλά είπαν, αλλά εγώ δεν θέλω να εκφραστώ γιατί δεν είμαι δικηγόρος. Η Κωνσταντοπούλου, ας μας πει αν ο ποινικός κώδικας λέει ότι κάποιος επαπειλείται με ποινή φυλάκιση αν βρίσκει κάποιον άλλον έως 2 έτη, αν υπάρχει δικαστήριο που θα μπορεί να ρίξει 2 έτη και μια μέρα. Δεν υπάρχει. Οι δικαστές εφήρμοσαν ό,τι λέει ο νόμος. Δεν φταίνε αυτοί. Είναι αυτό που λες. Είναι η νομική άποψη. Εμείς εκφράζουμε την άποψη του κόσμου που λέει «Μα είναι δυνατόν». Αυτό λέει ο κόσμος και το ξέρεις. Η άποψη, η νομική άποψη είναι άλλη. Ο δικαστής πάει βάσει του νόμου. Είναι πολύ σωστό, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε αυτούς τους νόμους και το δικαστήριο ήταν δεσμευμένο να εφαρμόσει αυτούς τους νόμους. Θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Καμένη. Να πω κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν έχει ικανοποιηθεί. Αυτό όμως δεν. Μην πάμε στον λαϊκισμό το άλλο άκρο, διότι έχουμε και τα Τέμπη και μπορεί χτυπάω ξύλο να μην γίνει ποτέ τίποτα άλλο. Συγγνώμη, σε άλλες περιπτώσεις το περί κοινού δικαίου αίσθημα επιβλήθη σε δικαστικές αποφάσεις. Και ξέρεις και επιβλήθη και σε εποχές κορονοϊού με συγκεντρώσεις κάποιων χιλιάδων που δεν είχαν τι να κάνουν σπάζοντας την απαγόρευση για να επιβάλλουν την απόφαση. Σωστά. Εγώ δεν λέω ότι ήταν λάθος η σωστή απόφαση, την επέβαλαν όμως κατά ένα μέρος μεγάλο. Όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Καραγιανακίδης. Είναι αυτό που λέμε, η δημοκρατία της αριστεράς. Το όνομα της αριστεράς κάθονται όλοι Σούζα. Και ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά τι εστί αριστερά στην Ελλάδα. Τα παλιά χρόνια τι κάνανε, τα γνωρίζουμε. Όχι, όχι, όχι. Έχει καπελώσει τα πάντα η αριστερά. Αλλά προσέξτε τώρα. Ο νόμος ήταν αυτός, ο προηγούμενος ποινικός κώδικας, τον ξέρει σαν δικηγόρος ο κ. Καραγιάννης πολύ σωστά και πολύ ωραία το εξήγησε. Αυτό που δεν έγινε σε αυτή τη δίκη και δεν μπόρεσε να αποδειχθεί ήταν ο δόλος ή ο ενδεχόμενος δόλος. Εάν υπήρχε δόλος ή ενδεχόμενος δόλος των παραγόντων, των 100 που ήταν στο κατηγορητήριο, ενός, δύο, πέντε, των 100, για τον θάνατο των 104, τον τραυματισμό των πάνω από 30 έως 60 και αυτοί που είναι με μόνιμα εγκάβματα, καταστραμμένες ζωές, προσέξτε κύριε Καρόγερε, είναι αυτοί που πέθαναν και αυτοί που ζουν σε εισαγωγικά μια ζωή καταστραμμένη από εδώ και μέχρι να πεθάνουν και οι οικογένειά τους με προβλήματα υγείας τα οποία δεν θα ιαθούν ποτέ. Όλοι αυτοί δεν έχουν ικανοποιηθεί διότι δεν αποδείχθηκε ο δόλος ότι κάποιος δηλαδή με σκόπιμα έκανε αυτό. Προσέξτε, με 40 χιλιάρικα είναι έξω. Και εδώ ο κόσμος αναρωτιέται, εγώ έχω λάβει τηλέφωνα, νομίζω ότι ακόμα είμαι πολιτικός και μου λένε, αναφέρτε κάντε, πώς αυτοί τον Ντεμπόν βρήκανε 5,5 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, και το κράτος, το πώς το παντρεύει ο κόσμος έξω. Το κράτος δεν ρώτησε την ώρα που έπαιρνε 500 και 800 και 900 χιλιάρικα από έναν υπάλληλο του εργοσία, πού τα βρήκες ρε μεγάλε για να μείνεις ελεύθερος με εγγύηση. Σε κανέναν δεν ρώτησε το ποθανέσχες, ούτε το ποθανέσχες. Και τα πήρε και είναι έξω. Και τώρα με 40 χιλιάρικα μόνο 6 υπάλληλοι του ΟΣΕ, 6 στελέχη, συγγνώμη, της πυροσβεστικής και κανένας πολιτικός ή μη πολιτικός, συν 3 χρόνια μόνο ο άνθρωπος που ξεκίνησε τη φωτιά στην Πεντέλη. Σαφώς κοινό, αλλά λάθος. Αλλά αυτό ήταν το σύστημα και ο παλιός ποινικός κώδικας... Αυτός που ξεκίνησε τη φωτιά, πώς δεν τον έχει συνείδησή του με όλα αυτά που γίνανε. Απορώ πραγματικά με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το ξέρω. Τι να πω. Τέσσερις νεκρούς. Πάντως το περί κοινού δικαίου αίσθημα διαμαρτύρεται και φωνάζει. Και βλέπουμε σήμερα και αντιδράσεις και όλοι με τα θύματα εκείνες τις μέρες. Προσέξτε. Το να βγαίνουν σήμερα ακόμα από το ΣΥΡΙΖΑ από άγκα το πρωί στο τηλέφωνο στελέχη που είναι δίπλα στον Κασελάκη και να λένε ότι φταίει το ρημοτοπικό σχέδιο. Δηλαδή φταίνε αυτοί που κάηκαν. Αυτό είναι γαϊδουριά σήμερα. Και να βγαίνουν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και να μην μιλάει κανείς για την απόφαση και να φωνάζουν συνεχώς για τα Τέμπη. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή για τη μία τραγωδία οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κουβέντα για το μάτι. Άκουσες κάποιον κύριε Καραγιανακίδη από το ΣΥΡΙΖΑ να πει για το μάτι? Όχι. Όχι, και να πούμε το εξής. Και όμως από την άλλη μεριά φωνάζουν για την άλλη τραγωδία, τον Ντεμπόν. Μια άλλη μεγάλη τραγωδία. Το εξής, Στεριώ μου, στα Τέμπη υπήρχε η δυνατότητα να ασκηθούν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και ασκήθηκαν.
στο μάτι δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα με βάση το δικαιωτικό μας σύστημα. Το οποίο το θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Κύριε δηλαδή. Καραγιαννακίδη, για να σας αποδεσμεύσω και να βάλω τον στρατηγό. Να ρωτήσω κάτι. Να δεν μπορούμε να κάνουμε αγωγές. Ότι στον ποινικό αγωγές κώδικα που άλλαξε η Νέα Δημοκρατία το 2020, προβλέπεται ότι ο εμπρισμός εξαμελίας, αν προκαλέσει θάνατο ανθρώπων, συνιστά κακούργημα. Οπότε εδώ πέρα στην περίπτωση με το μάτι, αυτός ο οποίος έβαλε την πυρκαγιά καίγοντας χόρτα με τεράστια αμέλεια και βλακεία στο κεφάλι του, θα διωκόταν αυτή τη στιγμή για 104 κακουργήματα. Αυτό να το πούμε. Είναι μια καλή προς το σωστό εξέλιξη του ποινικού μας δικαίου. Ωστόσο, για μένα θα πρέπει να υπάρχει πιο μεγάλη αυστηρότητα και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα... Κύριε Καραγιαννακίδη, επειδή δεν έχω πραγματικά πολύ χρόνο, θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε, να μου σχολιάσετε την απόφαση που εξέδωσε δικαστή στην Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου ένας παιδόφιλος που βίασε ένα 14χρονο παιδάκι, πρόσεξε, φυλακίστηκε 50 χρόνια, φυλάκιση και λέει ο ίδιος δήλωσε ένοχο για τον βιασμό ενός 14χρονου κοριτσιού, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού εισαγγελέα του κυρίου Σκοτ Πέριλου, και λέει ο εισαγγελέας ότι, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ήρθα λέει σε συνεννόηση μαζί του για σωματικό ευνοχισμό. Κάτι που αποτέλεσε λέει μέρος της συμφωνίας του με τους εισαγγελείς. Δηλαδή πώς ήταν δυνατόν ένας κατηγορούμενος να συμφωνεί να ευνοχηθεί και λέει το επιγέσιο του δικαστήριο ότι είναι ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία της Λουιζιάννας όπου ευνοχίζουν κάποιον άνθρωπο που βιάζει παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε. Για μένα καλά κάνανε. Επειδή διάβασα. Αν το κάνανε και εδώ, κανείς δεν θα τολμούσε να βιάζει τα παιδάκια. Επειδή διάβασα και σχετικό άρθρο για τη συγκεκριμένη περίπτωση του αμερικανικού τύπου, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε ξαναδικαστεί στο παρελθόν και ήταν υπότροπος. Και επιτρέπεται με βάση το ποινικό δίκαιο της συγκεκριμένης πολιτείας, στα πλαίσια της ποινικής συνδιαλλαγής για να έχει καλύτερη ποινική αντιμετώπιση, να προτείνει και να αποδεχτεί ο ίδιος τον ευνοχισμό του, ούτως ώστε να επανέλθει στην κοινωνία ασφαλής για τους υπόλοιπους, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι ασφαλές, και γιατί η ασθένειά του μπορεί να είναι μέσα στο μυαλό του και όχι μόνο σωματική, ούτως ώστε να έχει καλύτερη ποινική μεταχείριση. Μα και 50 χρόνια φυλακή θα πεθάνει στη φυλακή. Φυλακή θα πάει, δεν το συζητάμε. Απλώς στα πλαίσια της ποινική διαπραγμάτευση και συνδιαλλαγή που προβλέπει το ποινικό δίκαιο της συγκεκριμένης Αμερικανικής πολιτείας, ο συγκεκριμένος αποδέχτηκε την πρόταση του εισαγγελέα να υποστεί ευνουχισμό. Ίσως και ο ίδιος να μετανόησε για την πράξη του και να θεωρεί τον εαυτό του εγκληματία τεράστιο, κάθαρμα ξέρω εγώ. Ο νόμος Φλωρίδη έχει αλλάξει για τις ποινές απέναντι στους βιαστές παιδιών. Ναι, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός και επίσης και η έκτηση των ποινών, δηλαδή αν αυτοί που καταδικάστηκαν στο μάτι είχε τελέσει το αδίκημα με το νέο ποινικό κώδικα που εισήγαγε τώρα ο κύριος Φλωρίδης, όλοι θα πήγαιναν κανονικά φυλακή. Να το πούμε και αυτό εδώ. Μάλιστα. Κύριε Καμένη, ένα σχόλιο από εσάς. Θα έπρεπε κάποια στιγμή να έρθει ο χημικός ευνοχισμός ως επιλογή και στο δικαιωτικό σύστημα της Ελλάδας ή όποιων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θελήσουν, διότι νομίζω είναι μια μορφή τιμωρίας δίκαιη και σε ισορροπία σε σχέση με το βάναυσο έγκλημα του βιασμού ανηλίκων. Το οποίο είναι ένα βάναυσο έγκλημα, το οποίο δεν μπορώ καν να το σκέφτομαι και το συζητάω. Να πούμε ότι δεν μπορείς βέβαια από μόνη της η πολιτεία να επιβάλλει τον ευνοχισμό. Το βλέπουμε ότι ακόμη και στην Αμερική, όπου σε συγκεκριμένες πολιτείες επιτρέπεται και η θανατική ποινή, ο ευνοχισμός απαιτεί τη συνένεση και του ίδιου του δράση, του κατηγορούμενου. Δηλαδή δεν μπορεί η πολιτεία μόνη της να αποφασίσει ότι θα επέμβει στο σώμα του και θα του κάνει μια σωματική τιμωρία. Αυτό απαγορεύεται σε όλα τα και στο διεθνές ποινικό δίκαιο, σε όλα τα δίκαια, δηλαδή σε όλο το δυτικό πολιτισμό. Ασχέτως αν δεν έχει καταργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες, η θανατική ποινή. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε για αυτοδίκαιο ευνοχισμό επιβαλλόμενο από μεριάς πολιτείας. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο σε διάφορα ποινικά φόρουμ, όταν συζητάνε για ποινές για παιδοβιαστές, έχει ακουστεί αυτή εδώ η πρόταση. Ίσως θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ευρώπη, αν ο ίδιος ο κατηγορούμενος ο δράστης θεωρεί ότι πάσχει από τέτοιο πάθος αρρωστημένο, που δεν μπορεί να το ελέγξει και αν θα βγει από τη φυλακή, ίσως να το ξαναέκανε, θα μπορούσε και ο ίδιος, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό του από τον καθένα,
να προτείνει και να αποδεχτεί μια τέτοια πρόταση. Και για το καλό το δικό του και για το καλό της κοινωνίας εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν πάμε να συνδεθούμε με τον στρατηγό, επειδή και εσύ έχεις μικρά παιδιά, κύριε Καραγιανακίδη, και εσείς, κύριε Καμένε, φαντάζομαι ότι τα παιδιά σας, οι γονείς μου και αύριο μεθαύριο τα υπόλοιπα παιδιά, θα διδάσκονται σιγά σιγά στα ελληνικά σχολεία αυτά που λέγαν το ΕΛΙΑΜΕ, Βερέμης και Εσίας, π.χ. στους ανθρώπους του Καστελόριζου, θα του λέγανε δεν φύγανε και κοιτάξτε τι πάθανε. Γιατί λέει φύγετε, γιατί θυμάστε τι έλεγε ο Βερέμης. Θα εγκλωβιστείτε και θα εγματολωτιστείτε εκεί από τους Τούρκους. Και βέβαια η γαλάζια πατρίδα, στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, αυτά τα πιστεύουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργοί και βουλευτές κτλ. Είναι μεγάλο το κόμμα και υπάρχουν πολλές απόψεις μέσα. Έλα όμως που ο γείτονας το έχει ξεχυλώσει εντελώς, το έχει τερματίσει και θα διδάσκει πλέον τη γαλάζια πατρίδα και στα σχολεία. Αυτό που μαθαίνει στο παιδάκι. Δείξτε το χάρτη. Το χάρτη λοιπόν, όπου βλέπετε εδώ ο χάρτης με τα νησιά, τα μισά νησιά του Αιγαίου τουρκικά. Αυτό είναι ο χάρτης της γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή το παιδάκι θα ξεκινήσει και η Θράκη μέσα και τα λοιπά, έτσι. Ξεκινάει και λέει αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα, τέλος. Άρα μας την έχουν πάρει οι Γιαούριδες, μας την έχουν πάρει οι Έλληνες. Και το τουρκολιβικό σύμφωνο έχει, αν δείτε πιο κάτω. Ορίστε. Έχει και το τουρκολιβικό σύμφωνο. Δεν μπορώ να το ξέρω αν υπάρχει, αν μπορεί να το κατεβάσει κάτω. Βλέπεις και η Κύπρος όλη είναι τουρκική. Ναι. Δηλαδή, ο Ερντογάν διδάσκει τη γαλάζια πατρίδα. Με την Κύπρο μέσα το βλέπεις. Και οι δικοί μας θα διδάσκουν σε λίγο αυτά που λέγαν κάποιες κυρίες, ότι έγινε συνωστισμός το 22. Αυτός έπρεπε να τους παίρνει ο εισαγγελέας κατευθείαν για στο ακροατήρα να τους πηγαίνει. Ότι στη Μικρά Ασία έγινε συνωστισμός και σκοτωθήκαν οι Έλληνες. Τα λέγανε αυτά και τα συζητούσαμε από ανθρώπους που έτυχε να βγουν βουλευτές με κάποιες εκατοντάδες ψήφους. Ναι, για κάποιους Έλληνες δεν υπάρχει γενοκτονία. Να θυμίσω την αποκαθίελωση των ηρώων, όπως είπα πριν, από τις αίθουσες των Σολικού, ούτε Καραϊσκάκης, ούτε Κολοκοτρώνης, ούτε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κανένας, ειδικά ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο οποίος ήταν και ιερέας, επί ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να καθυλώσουν όλες τις εικόνες. Ξαναλέω, ας γίνει ένα ρεπορτάζ και λέω, και αν σήμερα επί Νέας Δημοκρατίας είναι οι εικόνες των ηρώων του 1821 ανερτημένες στα δημοτικά σχολεία. Το στατιστικό που θα σας εντυπωσιάσει είναι το εξής. Γιατί εγώ έκανα μελέτη για αυτό το θέμα, γιατί με απασχολεί ιδιαίτερα. Ξέρετε πόσα παιδιά είναι στα δημοτικά στην Τουρκία? 5.800.000 παιδιά. 6 εκατομμύρια. Τα δημοτικά. 5.800.000. 300.000 είναι σε ιδιωτικά και 5,5 εκατομμύρια σε δημόσια. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσα είναι? 500.000. 600.000. 590. Είναι δεκαπλάσια. Αυτά τα παιδιά θα μάθουν επίσημα από το τουρκικό κράτος ότι έχουν αδικηθεί από την Ελλάδα και ότι η Ελλάδα έχει φαρπάξει μέρος της κυριαρχίας τους και των νησιών τους. Ξαναλέω, 5.800.000 παιδιά και οι οικογένειές τους στο μέλλον. Σας λέω του δημοτικού, δεν βρήκα τα στοιχεία για γυμνάσιο και λύκειο. Πόσα εκατομμύρια παιδιά είναι. Ξαναλέω, 6 εκατομμύρια παιδιά του δημοτικού. Επομένως, εμείς πηγαίνοντας στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν θα πάει. Είναι θέμα χρόνου, κύριε Καμένε, να γίνει η σύγκρουση, η πολεμική σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι θέμα χρόνου, ναι, καθαρά, όλοι το ξέρουμε. Το πρωί, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε τι είναι απόψη μου για τους Σιριζαίους. Δεν μπορώ όμως. Α, στους Σιριζαίους τώρα. Πάντα υπάρχει μειοψηφία της μειοψηφίας. Τσίπρας, Κοτζιάς, Παυλόπουλος, όλοι αυτοί στην ίδια ομάδα. Κασελάκης τώρα. Οι δυνάμεις του κατευνασμού σήμερα κάνουν τις εξής ερωτήσεις στον Έλληνα πολίτη και του λένε: δεν είναι καλό που δεν έχουμε αναχαιτήσεις και γλιτώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια από έξοδα αναχαιτήσεων? Δεν είναι καλό που μπαίνουν οι Τούρκοι και μας δίνουν συνάλλαγμα με τις βίζες για ένα χρόνο για 5 μέρες στα νησιά? Δεν είναι καλό το ένα, δεν είναι καλό το άλλο? Πρέπει να κλείσω, κύριε Καμένε. Κύριε Καραγιανάκη, δεν έχεις κάτι να μου πεις για μένα? Είναι επικίνδυνα. Ναι, θα ήθελα να θυμίσω, τώρα μου διαφεύγει λίγο το όνομα του Προέδρου της Τουρκίας μετά την Τανσού Τσιλέρ που μιλούσε με τον κύριο Σιμίτη και κάνανε τους διαλόγους και στην Πορτογαλία εκεί στη Λισαβόνα, που είχαν συμφωνήσει τότε τα ιστορικά βιβλία και τα σχολικά βιβλία να γίνουν πιο ήπια, να μην διδάσκουν το μίσος μεταξύ των δύο χωρών, να μην έχουν μέσα λυτρωτικές παραδόσεις μαθημάτων και τέτοια σχετικά. Βλέπουμε ότι εμείς έχουμε
κάπως απαλείψει από τα βιβλία της ιστορίας μας, τα δικά μας δίκαια. Πάντα είμαστε προοδευτικοί, Νίκο, πάντα είμαστε προοδευτικοί. Δεν ήμασταν τους άλλους. Εμείς είμαστε μπροστά, πολύ μπροστά. Η Ελλάδα μεγαλούργησε στα Ιόνια παράλια και πάνω γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε μια τεράστια πρόοδος του ελληνισμού, ίδια με τον χρυσό αιώνα του Περικλή, μεταξύ 1750 και 1900 στις περιοχές γύρω από την Κωνσταντινούπολη, στον Εύξηνο Πόντο και στα Ιόνια παράλια. Αυτά δεν τα διδάσκει κανείς. Δεν διδάσκει κανείς ότι η κινητήριος δύναμη της Οθωμανικής τότε αυτοκρατορίας, αν και ήταν σε παρακμή, ήταν ο ελληνισμός και οι Έλληνες έμποροι. Δεν διδάσκει κανείς τίποτα από αυτήν εδώ τη σπουδαία και λαμπρότατη ιστορία μας. Και καθόμαστε και βλέπουμε τους Τούρκους ότι έρχονται εδώ και συμφωνούν να γίνουμε πιο ήπιοι, να υποχωρήσουμε, να συζητήσουμε, να γίνουμε διαλλακτικοί. Και αυτό που κάνουν είναι διαρκώς τα βιβλία τους να έχουν διάφορες. Τον Νίκο το βλέπουμε μέσα στο Μαντρί και εμείς ζητάμε να δούμε τον Τωρό, δηλαδή πώς έφτασε. Εντάξει. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Και κλείνοντας να σας πω, μια και είπα τώρα για Μαντρία και για όλα τα σχετικά, ότι έχω και μια ωραία απάντηση του ρομπότ Σοφία για τον Μεγάλο Τσέλιγκα, κύριε Καμένο, τον Γάκη τον Καλόγυρο. Και για τα χρόνια που έζησε στη Βαλιακάδα. Θα το δούμε όμως άλλη στιγμή, δεν είναι κατάλληλη ώρα. Εγώ ευχαριστώ τον Νίκο τον Καραγιανακίδη. Καλό Πάσχα, Νίκο. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους με υγεία και πρώτα ο Θεός να τα πούμε μετά την Ανάσταση αμήν, ξανά. Αμήν. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά με τον στρατηγό, τον κύριο Λάζαρο Καμπορίδη, για να δούμε όλα αυτά τα νέα στοιχεία σχετικά με την γείτονα χώρα. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.